Καταρχήν η παρουσία μας εδώ, εκ μέρους και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και του ΠΑΜΕ, είναι για να δηλώσει έμπρακτα τη στήριξή μας στον αγώνα σας για τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναμία, για κάθε ένα που πάσχει από μεσογειακή αναμία και βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα, αποσπασμένο από όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργατικές λαϊκές οικογένειες. Είναι ένα πρόβλημα που εντάσσεται στη λογική πάμε και όπου βγει, στη λογική ότι θα βιώνουμε εμείς το πρόβλημα για να είναι η ζυγαριά κόστους ωφέλους όπως τη θέλει εσουσιαλισμένη η κυβέρνηση για λογαριασμό των λίγων, για το λογαριασμό των συμφερόντων των λίγων. Είναι τραγικό το 2024, έτσι όπως μου τα εξήγησε και προηγουμένως ο καθηγητής, ο κύριος Ιορδάνης, είναι τραγικό να μην υπάρχει το αυτονόητο, δηλαδή να μπορούν να μεταγγιστούν με τα πρωτόκολλα που πρέπει να μεταγγιστούν τα παιδιά και η απάντηση να είναι ότι κόψαμε τις εισαγωγές, κόψαμε το αίμα γιατί πρέπει να μηδενιστούν τα έξοδα. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που βιώνουμε παντού. Τα ίδια μας λένε στους χώρους δουλειάς που σκοτώνονται καθημερινά εργαζόμενοι και εκεί τα μέτρα ασφάλειας για την υγεία των εργαζομένων είναι κόστος. Τα ίδια μας λένε σε κάθε περίπτωση για την εξουσία του κεφαλαίου, να το πούμε αυτό τον όρο, και τις κυβερνήσεις του, μιας και βρισκόμαστε πριν την Πρωτομαγιά, για αυτό το σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αυτονόητο είναι να μένουν στο εικονοστάσι τα κέρδη των λίγων και στο ανάθεμα οι ανάγκες των πολλών. Από αυτή την άποψη εμείς καταλαβαίνουμε και το δείχνει και η ίδια η ζωή ότι πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ ο αγώνας και η διεκδίκηση. Και εδώ υπάρχει και μια άλλη πλευρά, το λέω, θέλω να το πω. Εκτός από τον αγώνα και τη διεκδίκηση πρέπει να ενισχυθεί και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Γιατί και αυτό τροφοδοτεί να είναι πιο δυνατή η διεκδίκηση, αλλά τροφοδοτεί, πώς να το πω, και λύσεις εντός εισαγωγικών ή ορισμένες πράξεις που μπορούν να ανακουφίζουν, να στηρίζουν αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη μας και εδώ μετριόμαστε όλοι στο να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτό το συγκεκριμένο στους πάσχοντες με μεσογειακή αναιμία, γιατί μπορεί να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα κράτος ανάλγητο, ένα κράτος που αδιαφορεί, που δεν νοιάζεται για μας, αλλά πρέπει την ίδια ώρα να έχουν να υπολογίζουν και στη δική μας στήριξη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε να πούμε εδώ και στην πορεία πρέπει να υπάρχει και εδώ βελτίωση. Με αυτά και αύριο που είναι η Πρωτομαγιά ανανεώνουμε και το ραντεβού μας για αύριο, πάντα κάθε μέρα στον αγώνα. Είναι στην πράξη αυτό το κάθε μέρα στον αγώνα για όλα τα θέματα και για αυτά τα θέματα, τα πιο που μπορεί να αφορούν λιγότερους, αλλά και τα άλλα που αφορούν περισσότερους και τελικά όλα τα θέματα μας αφορούν όλους, γιατί είναι κοινές οι αιτίες που παράγουν δυστυχώς τα προβλήματα και αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αυτές πρέπει να πολεμήσουμε και έχουμε και μια βεβαιότητα, όχι απλά πίστη, βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε εμείς αυτοί που τελικά θα βάλουμε τη σφραγίδα στο βιβλίο της ιστορίας. Η εργατική τάξη, ο απλός κόσμος, εμείς που βιώνουμε τα προβλήματα. Να είστε καλά.